Τα πάνω κάτω στις προσλήψεις στο δημόσιο φαίνεται το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που θα τεθεί εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση και με το οποίο όλες οι διαδικασίες επάνδρωσης των υπηρεσιών θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του ΑΣΕΠ. Με τον τρόπο αυτό κάνουμε πράξη την θεώρησή μας για ένα άλλο μοντέλο κράτους, σύγχρονο, ευέλικτο. Δεδομένου ότι δεν θα ανανεωθεί καμία σύμβαση έργου ή ορισμένου χρόνου, στις προθέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να καλυφθούν οι κενές θέσεις με μόνιμο προσωπικό. Οι συμβασιούχοι πάντως αντιδρούν. Να συμπεριλάβει και τους συμβασιούχους που είτε είναι, είτε δουλεύουν ακόμη μέσα στις υπηρεσίες, είτε είναι έξω με δικαστικές αποφάσεις, οι συμβασιούχοι του 2009, και που είναι με τις ίδιες προϋποθέσεις. Ο Γιάννης Δραγκούσης από την πλευρά του χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα αναφερόμενο στο θέμα των στάζ. Μία μερίδα του πολιτικού κόσμου οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από αυτά τα παιδιά και να μην το παίζει πατρονία. Η Κωνσταντίνα Μαυρατζά, συμβασιούχος έργου στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Περιφέρειας Αττικής, εξηγεί ότι υπηρεσίες όπως η δική της θα παραλύσουν, καθώς από τους 270 συνολικά εργαζόμενους, οι 220 είναι συμβασιούχοι. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο στα χέρια μας που να μας ευνοεί και στην ουσία ακυρώνεται και η προϋπηρεσία και η εμπειρία που έχουμε από αυτή την υπηρεσία. Στο ίδιο αδιέξοδο και η Χριστίνα Μανολάτου, εργαζόμενη τα τελευταία 10 χρόνια στον ΟΑΕ, σε έναν οργανισμό που το 1 τρίτο των κενών οργανικών θέσεων έχει καλυφθεί με συμβασιούχους. Και στα περισσότερα περιφερειακά τμήματα, όπως αυτό της Νίκαιας όπου ανήκει, οι μισές θέσεις έχουν πληρωθεί από συμβασιούχους. Προσφέρουμε σε αυτόν τον οργανισμό. Είμαστε υπόλογοι απέναντι στους ασφαλισμένους που μπαίνουν και ζητάνε άμεση εξυπηρέτηση. Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί πανελλαδική συγκέντρωση των συμβασιούχων έργου στην Αθήνα.